χωρίς να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο. Θα έλεγα ότι και μιλάω για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Είχαμε μια αγωνιστική πειθαρχία και σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Για ένα παιχνίδι εκτός έδρας θα έλεγα ότι περιορίσαμε σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα του αντιπάλου, γιατί είχαμε μια πολύ καλή, θα έλεγα, αμυντική τακτική, αλλά και μια πολύ καλή αλλαγή συμπεριφοράς από επίθεση σε άμυνα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όχι πολλές, αλλά λίγες και καλές για να πάρουμε το μάτς. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 3 πολύ καλές ευκαιρίες. Πήραμε ένα βαθμό που σίγουρα δεν ήταν αυτός ο στόχος για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, που σίγουρα ήταν η νίκη, αλλά νομίζω ότι αυτός ο βαθμός μπορεί να μετρήσει στο τέλος του πρωταθλήματος. Η ομάδα από τα παιχνίδια αυτά τώρα που είμαι εγώ στον πάγκο και έχω δει κάποια πράγματα, έχει μια ταυτότητα που σίγουρα αυτή η ταυτότητα δείχνει ότι η ομάδα έχει προτερήματα, αλλά έχει και αδυναμίες, που σίγουρα τα προτερήματα προσπαθούμε να τα κρατήσουμε και τις αδυναμίες να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτές για να όσο μπορούμε να τις περιορίσουμε. Δεν είναι όμως εύκολο και θα έλεγα ότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, και ιδιαίτερα στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος. Έχουμε ένα παιχνίδι καθοριστικό στη συνέχεια του πρωταθλήματος, που είναι το παιχνίδι με την Κέρκυρα. Στο μυαλό μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός τη νίκη. Είναι ένα δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια σοβαρή και πειθαρχημένη ομάδα. Και το δείχνουν και τα πορεία που έχει κάνει μέχρι στιγμής, αλλά και τα αποτελέσματα που έχει φέρει και γενικά η παρουσία που έχει στο πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, υπάρχει μια, όπως κάνουμε για όλα τα παιχνίδια, υπάρχει μια πολύ καλή ενημέρωση. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε όσο τίποτα άλλο, κλείνοντας, τη συμπαράσταση και την παρακίνηση του κόσμου, γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως είπα και πριν, από το πρώτο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, και θέλω πραγματικά ο κόσμος να βοηθήσει και να είναι ο 12ος παίχτης της ομάδος. Από πλευράς τραυματιών, ο Αράς έχει μπει ήδη και κάνει ένα μικρό κομμάτι της προπόνησης, μπαίνει περισσότερο στην προθέρμαση ώστε να έρχεται επαφή με την μπάλα. Την άλλη εβδομάδα θα κάνει μία μέτρηση Cybex για να δούμε τη δύναμη ώστε να είναι 100% και να μπει κανονικά με την ομάδα. Εύχομαι τα αποτελέσματα να είναι καλά και από την άλλη εβδομάδα να τον έχουμε μαζί μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα στην δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Ο Κρίς και αυτός θα μπει κανονικά. Ο Πουλίδο αύριο θα μπει κανονικά με την ομάδα και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλά για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Ματούσιακ κάνει κανονικά. Προερχόταν από μία εβδομάδα με ίωση, κάνει κανονικά, έχει μπει σε ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε να τον προετοιμάσουμε όσο γίνεται καλύτερα για να μπορέσει πραγματικά να είναι ο παίχτης που είδαμε πριν κάνουμε αυτή τη μεταγραφή και μπορεί να προσφέρει, γιατί είπα ότι πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο καλύτερο από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Αυτά.